Βοήθεια του κυρίου Θεόδωρου Κυριακού. Κύριε Θεόδωρε μου, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Είμαστε την ώρα μας, σωστά? Μια χαρά είσαι, σε βρεβεγγιά. Μια χαρά. Λοιπόν, το τριπρόσωπο αναδείχθηκε. Φαντάζομαι, όπως μας είπε και ο συνάδελφος από την ΠΑΦΟ το πρωί, αυτά ήταν και τα προγνωστικά, ότι αυτοί οι τρεις θα ήταν στο τριπρόσωπο, σωστά? Ναι, αυτοί οι τρεις σίγουρα θα ήταν στο τριπρόσωπο. Ναι. Απλά είπαμε από την αρχή ότι ο Καρπαζίας Χριστόφορος δεν έχει υποστήριξη από την ΠΑΦΟ, εκτός από την Ιερά Μονή της Τροδίτισσας που έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν είχε τις διασυνδέσεις που είχαν οι άλλοι τρεις. Ο πρώτος βέβαια ήταν πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης, ο δεύτερος ήταν Παφίτης, ο τρίτος είχε τη μαλλιά των ψήφων του Λεμεσού Αθανάσιου. Οπότε αυτά τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Εγώ είπα από την αρχή ότι το φαβορί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ο τυχικός. Και δεν πιστεύαμε τίποτε να αλλάξει. Επιβεβαιώνεται και επιβεβαιώνεται με τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει από τον δεύτερο. Σημαίνει κάτι, κύριε Θεοδωρέ μου, αυτό το 50%? Νομίζω ότι είναι αρκετό για να τον αναδείξει στο Μητροπολιτικό Θρόνο της ΠΑΦΟΥ, γιατί η Σύνοδος δεν νομίζω να ανατρέψει τα πράγματα. Η Σύνοδος απλώς θα τα επικυρώσει και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει ομόφωνα κιόλας. Θα ψηφίσει τον τυχικό στον νέο Μητροπολίτη ΠΑΦΟΥ. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Που είναι καθαρά, δήλωσε ξεκάθαρα ο λαός της ΠΑΦΟΥ ότι θέλουμε αυτόν Μητροπολίτη. Δεν νομίζω η Σύνοδος, εδώ διευκολύνεται η Σύνοδος να πάρει απόφαση. Αν ήταν μικρότερη διαφορά τυχόν να είχε αντίθετη άποψη, λέτε? Ναι, αν υπήρχε μικρή διαφορά, πιθανόν μέσα στη Σύνοδο να υπήρχαν και υποστηριχτές του δεύτερου. Εγώ τώρα δεν πιστεύω ότι υπάρχουν, γιατί από τη στιγμή που ο τυχικός αποφάσισε να ενδιαφερθεί, πιστεύω ότι είχε τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιεπισκόπου, αλλά και την υποστήριξη του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη Σύνοδο ο Αρχιεπίσκοπος έχει την πλειοψηφία. Η πλευρά Αθανασίου δεν μπορεί να στηρίξει τον Νικόλαο με το 15%. Οπότε για να εκφράσει ότι συμμετέχει στις ενωτικές διαδικασίες της Συνόδου, πιστεύω ότι και αυτοί θα ψηφίσουν στο τέλος τον τυχικό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι σημαίνει η ενδεχόμενη ανάδειξη του τυχικού Βριώνη στον Μητροπολιτικό Θρόνο της ΠΑΦΟΥ? Είναι ένα νέο πρόσωπο για την Εκκλησία της Κύπρου. Τώρα το μάθαμε. Εγώ δεν ήξερα καν ποιος ήταν ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης ΠΑΦΟΥ. Όταν διέβασα το βιογραφικό του, κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει έναν πλούσιο βιογραφικό σε σπουδές, αλλά περισσότερο ο μιλήχιος χαρακτήρας του, η επαφή του με τον κόσμο, οι περιοδίες που έκανε μέσα στη Μητρόπολη του, που δημιούργησαν τις διασυνδέσεις με τους ανθρώπους της ΠΑΦΟΥ, με τους κατοίκους εκεί της Μητρόπολης, και επιπλέον φαίνεται ότι είχε την εκτίμηση των ιερέων της ΠΑΦΟΥ που βγήκαν πρώτοι να το στηρίξουν. Και ξέρετε ότι όταν ένας άνθρωπος έχει τέτοια αποδοχή από τους ιερείς με τους οποίους θα είναι οι πρώτοι συνεργάτες του, οπότε πιστεύουμε σε έναν πιο αποδοτικό έργο για τη Μητρόπολη ΠΑΦΟΥ. Μάλιστα. Τι θα βρει μπροστά του, εάν τελικά είναι αυτός ο νέος Μητροπολιτής? Αυτό που θα βρει μπροστά του είναι ότι είναι ένας νεαρός άνθρωπος. Θα μπει σε μια σύνοδο που οι περισσότεροι είναι χρόνια εκεί μέσα. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα στις πρώτες συνεδρίες μέχρι να ενσωματωθεί για τον ίδιο. Στην ΠΑΦΟ δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό που θέλω από τους αρχιερείς είναι να ασχοληθούν λίγο με τα θέματα λατρείας, γιατί δυστυχώς υπάρχουν παπάδες που κάνουν ό,τι θέλουν γιατί δεν έχουν έλεγχο και πρέπει λίγο να ελέγξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην ΠΑΦΟ. Στις περιοχές τις δικές μας συμβαίνουν δυστυχώς, δηλαδή να υπάρχει, ας πούμε, το ψυχοσάββατο να μην λειτουργεί κάποιος. Δεν είναι δυνατό.
τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος να μην λειτουργεί ένας ιερέας. Από πώς θα πω, πώς παίρνει αυτή την απόφαση. Δεν έχουν θάλασσα. Τι κάνει ο Μητροπολίτης γι' αυτό. Δέστε μου. Δεν έχουν θάλασσα, λέω. Ναι, ναι. Ναι, είναι γι' αυτό. Λοιπόν, μάλιστα, θα δούμε στη συνέχεια. Την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, η Ιερά Σύνοδος επικύρωση συνέρχεται. Αποτελέσματος. Και ακολουθεί. Συνέρχεται για να επικυρώσει το αποτέλεσμα και προχωρούν στη συνέχεια. Στην περίπτωση βέβαια του τυχικού θα έχουμε και χειροτονία σε επίσκοπο, γιατί δεν είναι επίσκοπος. Αν εκλεγόταν παραδείγματος χάρη ο Νικόλαος, θα είχαμε απλή ευθρόνηση γιατί είναι επίσκοπος. Αλλά στην περίπτωση του τυχικού δεν είναι επίσκοπος, οπότε θα έχουμε και χειροτονία σε επίσκοπο και ενθρόνηση του Μητροπολίτη Πάφου. Λοιπόν, κύριε Κυριακόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Να είστε καλά. Καλημέρα.